Την τσόχα από εκεί. Τέλος. Καλησπέρα. Εμπρός. Ναι, θα μου τα φάει όλα τα λεφτά, μια ώρα. Εντάξει, κοπέλα μου, πήγαινε κοιμήσου. Εδώ μιλάμε ελληνικά. Μόνο ελληνικά. Άλλες γλώσσες εδώ δεν μιλάμε. Πάρε αλλού και μιλά. Ο μπαμπάς σας! Έχω κι άλλο μπαμπά σήμερα εδώ. Να κι άλλος μπαμπάς σας. Παιχταράς. Πήγα. Ναι. Πήγαινε εσύ, πήγαινε. Πάμε σαν τη γράμμα. Κι άλλος παιχταράς. Καλησπέρα. Γεια χαρά. Καβαλέζος από Ερυθρόλευκη η Πάτρα. Ο Παντελής είπες. Τι είπες. Καβαλέζος. Λοιπόν, καλό βράδυ, φιλαράκο. Και καλά που γέλασες, γιατί θα έλεγες και μαλακή και δεν είσαι και Ολυμπιακός. Και μιλείς για την Πάτμο, την κατακόκκινη Πάτμο, ένα πανέμορφο νησί. Τι είπε. Α, Πάτρα είπε. Εντάξει, παιδιά, βάλε τα ηχεία, εγώ τι φταίω. Τι ηχεία είναι αυτά. Εμπρός. Εμπρός. Ακούγομαι. Έλα. Ακούγομαι. Όχι, με τίποτα. Από Αθήνα τηλεφωνώ, Αττική. Από Αθήνα. Αθήνα. Τι λέει. Ναι. Αθήνα, Ολυμπιακάρα. Μάλιστα, όνομα. Δημήτρης. Γεια σου ρε Μίτσο, λέγε. Λοιπόν, θέλω να πω ότι την Arsenal θα την ξεσκίσουμε. Ωραία, καλό βράδυ, φιλαράκο. Ωραία η ευχή. Πάμε παρακάτω. Πάμε σε άλλονα. Θα την ξεσκίσουμε. Δεν έχεις κάτι άλλο να πεις. Τα πες όλα με μια λέξη. Τα άλλα ήταν λίγο επικίνδυνα, τι θα έλεγες. Εμπρός. Και το βράδυ. Καλησπέρα, το βραδάκι. Εμπρός. Καλησπέρα, Ταγί. Ναι, από για... Νάξου τηλεφωνώ. Πώς είσαι. Από Νάξου. Από Νάξου. Αντώνης λέγομαι. Με Αντώνη, τ' άκουσα, από Νάξο. Ναι. Παναθηναϊκός είμαι. Καταρχήν συγχαρητήρια για την πρόκριση που είχατε, πώς το λένε, με την Eindhoven. Μπράβο σας, είστε καλύτεροι. Ναι. Το αξίζατε. Πάμε στο Παναθηναϊκό. Εγώ απλά ήθελα να πω αυτά που λένε ότι και καλά ή... Δεν σ' ακούω. Πάμε στο παρασύνθημα. Δεν σ' ακούω. Μ' ακούτε. Εγώ ναι. Θα γίνει τη πουτάνα σου. Γεια, λέγε. Μ' ακούτε. Ναι. Εγώ ήθελα να πω ότι και καλά, επειδή και καλά οι Παναθηναϊκοί λένε μαλακίες και αυτά, ότι ο Ολυμπιακός προφανώς και έχει καλύτερη ομάδα, όπως το λένε και αυτά. Και άμα δεν επενδύσεις, όπως το λένε, είτε στο ποδόσφαιρο είτε στο μπάσκετ, προφανώς δεν θα δεις αποτελέσματα. Και όπως ο Ολυμπιακός είναι μια υγιής ομάδα και έχει τον Μαρινάκη, τον κύριο Μαρινάκη από πίσω τους που επενδύει πάρα πολλά χρήματα και αυτά και έχει κάνει ένα αξιόλογο τέτοιο, δεν πρόκειται να δει κανείς πως θα είναι πρωτάθλημα. Μάλιστα. Εγώ έτσι πιστεύω. Και εγώ απλά ήθελα να πω ότι αν δεν βρει ο Παναθηναϊκός ένα αξιόλογο, όπως το λένε παίχτη, όπως το λένε επενδυτή, βέβαια, επιχειρηματία, μάλλον να επενδύσει σε αυτό. Ναι. Πιστεύω ότι δεν θα κάνει ποτέ ούτε καμία, βέβαια, έτσι. Γιατί... Και να μας βρει και εμάς ένα καλό επενδυτή να πουλήσουμε τις πατάτες μας, γιατί μου έχει μείνει ένα στόλο σαμπούλι των πατάτες πίσω. Άκουσε με, για την επόμενη δεκαετία σε αυτή τη θέση θα συνέχεια. Εντάξει, τι να κάνουμε. Τι να κάνουμε, εγώ θέλω να πουλήσω τις πατάτες μου, δεν με νοιάζει από εκεί πέρα. Τι έχεις κάνεις? Εγώ θέλω να πουλήσω, λέει, τις πατάτες μου, δεν με νοιάζει από εκεί μακάρι, πέρα. Μακάρι, φίλε μου, να πουλήσεις πατάτες να... Να ταΐσεις την οικογένειά σου και σου εύχομαι να τα καλύτερα. Ναι, να είσαι καλά. Άντε και άμα τις πουλήσω, όπως το λέμε μέσα της εκπομπής, θα σου κάνω και σένα ένα τσουβάλι στραβά αγκούρια που δεν μπορώ να τα πουλήσω. Ναι, βάλε στον πάτο σου αυτά. Γεια σου ρε Παναθηναϊκάρα, που φύγανε τα Παναθήνια και μείνανε τα Κάρα. Τι ωραίο πρόλογο που έκανες ρε φίλε Ναξιώτη. Μπράβο, εγώ όμως εύχομαι να ταΐσεις την οικογένειά σου και τα αγκούρια πάτα στον πάτο σου. Ωραίος ο φίλος.